Ίσως και 50 εργαζόμενοι θα χρειάζονταν σήμερα στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης προκειμένου αυτό να λειτουργήσει εύρυθμα. Όμως η κάλυψη των κενών αυτών είναι όνειρο που δεν μέλει να πραγματοποιηθεί, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Σύλλογου Εργαζομένων του Ιδρύματος. Ο ίδιος κάλεσε τους αρμόδιους να σκύψουν πάνω στα πραγματικά προβλήματα του νοσοκομείου, σημειώνοντας ότι ακόμα και η καθυστέρηση σε ό,τι αφορά στην νέα διοίκηση προκαλεί σοβαρά λειτουργικά προβλήματα. Το Υπουργείο, η καινούργια κυβέρνηση, ο νέος υπουργός, νομίζω ότι αφιερώνουν πολύ χρόνο στο κομμάτι των εντυπώσεων και όχι της ουσίας. Και το λέω αυτό γιατί τα προβλήματα στα νοσοκομεία εξακολουθούν να είναι σε μια κατάσταση συναγερμού. Και νομίζω ότι το να ασχολούμαστε με τον αντικαπνιστικό νόμο τόσο έντονο τους τελευταίους 2-3 μήνες είναι ένα κομμάτι το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει και πρέπει να σοβαρευτούμε. Η τοποθέτηση των διοικητών και η σχετική καθυστέρηση έχει επακόλουθα φοβερά. Η οργάνωση, ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση 2 μήνες πριν τη λήξη του 2019 και είμαστε πάρα πολύ πίσω και αδυνατούμε στην προμήθεια των υλικών, των φαρμάκων. Το προσωπικό. Οι ελλείψεις στο νοσοκομείο έχουν καταγραφεί και το σχετικό έγγραφο έχει προωθηθεί στην υγειονομική περιφέρεια και από εκεί στο Υπουργείο Υγείας, το οποίο σύμφωνα με τον κύριο Μεντίζη γνωρίζει καλά εκεί που πονά το νοσοκομείο. Κανείς δεν ασχολείται με τα προβλήματα. Έχουμε αφήσει 2 ανθρώπους συγκεκριμένα στο ακτινολογικό εργαστήριο να κάνουν όλες τις εξετάσεις, τις μεταφορές, θέλω να πω, από όλο το νοσοκομείο, πράγμα το οποίο είναι ανθρωπίνως αδύνατο. Πάμε σε ατομικές συμβάσεις στην καθαριότητα, οι οποίες μετατράπηκαν σε ένα έτος με εξάωρη απασχόληση. Έχει διορθωθεί τελευταία το θέμα σε ό,τι αφορά την φύλαξη και ενισχύθηκε. Το επικουρικό προσωπικό δεν έχει ακόμα ανανεωθεί, κάτι το οποίο μας απασχολεί έντονα γιατί είναι ένας σεβαστός αριθμός συναδέλφων στο νοσοκομείο, αλλά δεν έχουμε πάρει οριστική απάντηση από το Υπουργείο. Εωρούνται μια σειρά από προβλήματα από τις ελλείψεις του προσωπικού, μια κατάσταση η οποία διαιωνίζεται δυστυχώς. Δεν έχει έρθει κανένας νέος συνάδελφος, δεν οσφριζόμαστε αυτή τη στιγμή ούτε νέες προσλήψεις, νέες μέσω νέων προκηρύξεων, μέσω σε πολύ περισσότερο. Κάποιοι λοιπόν πρέπει να σκύψουν αυτά, να έρθει και η νέα διοίκηση, να συζητήσουμε. Μακάρι η νέα διοίκηση να έχει το ανάλογο μυαλό να συζητήσει με τους εργαζόμενους, να κατανοήσει νωρίς τα προβλήματα, να τα βάλουμε επιτάπητος και να αρχίσουμε επιτέλους να λύνουμε προβλήματα και όχι να τρώμε σάρκα από τη σάρκα μας. Το Σωματείο Εργαζομένων τελεί σε αναμονή του ορισμού της νέας διοίκησης, την οποία θα επιδιώξει άμεσα να ενημερώσει για τα φλέγοντα ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία του νοσηλευτικού ιδρύματος. Όταν 2 ειδικευόμενοι γιατροί πρέπει να βγάλουν την εφημερία με άλλους 3 ειδικούς γιατρούς, είναι πράγμα αδιανόητο. Κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα στην διάρκεια των εφημεριών πάμε να προσθέσουμε νέο βάρος μιας νέας εφημερίας στους ειδικευμένους γιατρούς. Στα τμήματα πολλές φορές ο ειδικός γιατρός αναγκάζεται να έχει την εφημερία, να είναι στην εφημερία κάτω και να λείπει από το τμήμα. Να λείπει στη διάρκεια της νύχτας και αναγκάζεται το νοσηλευτικό προσωπικό βέβαια να καλύπτει για μεγάλο χρονικό διάστημα τις ανάγκες του τμήματος. Κάτι το οποίο είναι επίκως απαράδεκτο.